κυρίες και κύριοι, τα βλέμματα της ανθρωπότητας είναι και σήμερα στραμμένα στα όσα δραματικά συντελούνται στη Μόσχα, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να εμφανίζεται συγκεκριμένη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει μεταφερθεί στη Μόσχα. Ο συνάδελφος Παντελής Μούτουλας θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες από τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και τις αντιδράσεις από όλο τον κόσμο. Τα τελευταία τηλεγραφήματα των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων που επικαλούνται το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ αναφέρουν ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μεταφέρθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος από την Κρυμαία στη Μόσχα. Την ίδια πληροφορία έδωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Μπαρίς Γέλτσιν, ο Γενάντι Μπουρμπούλης, ο οποίος είπε ότι αργά χτες το βράδυ πολλά στρατιωτικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε αεροδρόμιο της Μόσχας και σε ένα από αυτά επέβαινε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Η πληροφορία δεν έχει ως αυτή την ώρα διασταυρωθεί από άλλη πηγή. Τα σενάρια όμως που κυκλοφορούν είναι πολλά. Ένα από αυτά αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης εκλήθη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον ως προχτές αντιπρόεδρο Γεννάντι Γιαννάγεφ, τον πρωθυπουργό Παυλόφ, τον αρχηγό της ΚΑΓΚΕΜΠΕ και τον υπουργό άμυνας Γιάζοφ. Φαίνεται ότι οι αξιωματούχοι αυτοί, οι οποίοι από χτες αποτελούν τα 4 από τα 7 μέλη της Κρατικής Επιτροπής, ζήτησαν από τον κύριο Γκορμπατσόφ να παραιτηθεί. Εκείνος αρνήθηκε με αποτέλεσμα να τον μεταφέρουν πίσω στην τάτσα του, στην Κρυμαία. Πάντως, αυτόπτες μάρτυρες που έδωσαν την πληροφορία ότι ο κύριος Γκορμπατσόφ μεταφέρθηκε στη Μόσχα αεροπορικός, είπαν ότι ο εμπνευστής της Περεστρόικα και της Γκλάσνοστ φαινόταν απολύτως υγιής. Να δούμε όμως τι γίνεται στη Μόσχα, στο ρωσικό κοινοβούλιο όπου βρίσκεται από χτες ο Μπαρίς Γέλτσιν με τους συνεργάτες του. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις του εκπροσώπου του, ζήτησε σήμερα από το Κρεμλίνο να κανονίσει συνάντηση ανάμεσα στη ρωσική ηγεσία και στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ξένοι γιατροί να εξετάσουν μέσα στις επόμενες τρεις μέρες τον πρώην πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος εκπρόσωπος είπε στη συνέχεια ότι δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να συναντηθεί με τον Ανατόλη Λουκιάνοφ, πρόεδρο του Εθνικού Ανώτατου Σοβιέτ, προς τον οποίο θα απευθύνει την έκκληση 100 και πλέον βουλευτών του Ρωσικού Κοινοβουλίου για συνάντηση μέσα σε 24 ώρες με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, παρουσία του Γεννάντι Γιαννάγεφ. Γύρω στο μεσημέρι και ενώ πολλά θωρακισμένα οχήματα βρίσκονταν στους κεντρικούς δρόμους της Μόσχας, 50.000 Μοσχοβίτες, αψηφώντας την απαγόρευση που ισχύει, διαδήλωσαν έξω από το Ρωσικό Κοινοβούλιο με συνθήματα υπέρ του Γέλτσιν και του Γκορμπατσόφ. Πολλοί διαδηλωτές ζητούσαν από τον Μπαρίς Γέλτσιν να τους μιλήσει και αυτό έγινε όταν ο Ρώσος πρόεδρος βγήκε σε ένα από τα μπαλκόνια του Ρωσικού Κοινοβουλίου και τους χαιρέτησε σχηματίζοντας το σήμα της νίκης. Ο κύριος Γέλτσιν έχει ζητήσει από το Σοβιετικό λαό να κατέβει σε γενική απεργία, αλλά σήμερα το πρωί δεν ήταν σαφές εάν οι εργαζόμενοι είχαν προσέλθει στις εργασίες τους ή όχι. Ωστόσο, χιλιάδες ανθρακορύχοι στη Σιβηρία και στη Βορκούτα δεν πήγαν σήμερα στα ορυχεία, διαμαρτυρώμενοι με τον τρόπο αυτό για την αποπομπή του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Στο Λένιγκραντ η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί πολλά εργοστάσια παραμένουν από το πρωί κλειστά, ενώ 200.000 λαού με επικεφαλής τον μεταρρυθμιστή δήμαρχο Ανατόλη Σαμτσάχ πραγματοποίησαν συγκλονιστική πορεία σε κεντρική πλατεία της πόλης. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ μετέδωσε το πρωί ότι 180 θωρακισμένα οχήματα κατευθύνονται προς το Λένιγκραντ, όπου θα βρεθούν αντιμέτωπα με τους διαδηλωτές. Προς το Λένιγκραντ κατευθύνονται επίσης μονάδες του στρατού και της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στρατός και άρματα μάχης έχουν εγκατασταθεί από χτες και στις τρεις πρωτεύουσες των δημοκρατιών της Βαλτικής. Σοβιετικοί αλεξιπτοδιστές κατέλαβαν τα χαράματα τα κτίρια της τηλεφωνίας και του ραδιοφώνου στην πρωτεύουσα της Λετωνίας, ενώ προηγουμένως είχε γίνει ανταλλαγή πυροβολισμών όταν εργαζόμενοι στο ραδιόφωνο προέβαλαν αντίσταση. Το Εσθονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι άρματα μάχης κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα Ταλίν της Εσθονίας. Περίπου το ίδιο συμβαίνει και στη Λιθουανία. Οι ηγεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης μετά τον κλονισμό των πρώτων στιγμών προβαίνουν συνεχώς σε δηλώσεις και ζητούν την επαναφορά στην Προεδρία της Σοβιετικής Ένωσης του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Hans Dietrich Genscher, λίγο πριν αρχίσει η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ στη Χάγη σήμερα το πρωί, είπε ότι η κοινότητα θα πρέπει να ζητήσει από τους σκληροπυρηνικούς της Μόσχας να δώσουν γρήγορα πληροφορίες για την τύχη του κύριου Γκορμπατσόφ. Ο κύριος Γκένσερ εξέφρασε την άποψη ότι τώρα πλέον θα πρέπει να επιταχυνθεί η ένταξη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρολάν Ντιμά, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Φρανσουά Μιτεράν, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΟΚ που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή.
και πρότεινε να πάει στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρουτ Κλούμπερς, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΟΠ. Πάντως, οι γαλλικές εφημερίδες σε σημερινά τους δημοσιεύματα εξέφρασαν την άποψη ότι οι νέοι ηγέτες του Κρεμλίνου δεν μπορούν να γυρίσουν το ποτάμι πίσω, αφού για να πετύχουν το σκοπό τους θα πρέπει να συλλάβουν εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικότητες. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντάγκλας Χέρντ, εξέφρασε και αυτός την άποψη ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα και ο κύριος Γκορμπατσόφ να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Η Δύση όμως οφείλει, είπε ο κύριος Χέρντ, να είναι πολύ προσεκτική όταν μιλάει για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι δημοκρατικοί στη Σοβιετική Ένωση. Δηλώσεις για όσα συμβαίνουν στη Σοβιετική Ένωση έχουν κάνει και οι ηγεσίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Λεχ Βαλέσα είπε ότι η Πολωνία θα συνεχίσει την πορεία της προς τον εκδημοκρατισμό και ο Βάτσλαβ Χάβελ είπε ότι είναι ευτυχές γεγονός ότι τα σοβιετικά άρματα μάχης έχουν αποχωρήσει από το έδαφος της Τσεχοσλοβακίας. Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ζέλιου Ζέλεφ, καταδίκασε και αυτός με τη σειρά του το πραξικόπημα στη Σοβιετική Ένωση. Το ίδιο σκληρός ήταν στις δηλώσεις του και ο Ραμίζ Αλία, ο πρόεδρος της Αλβανίας, ο οποίος χαρακτήρισε την ανατροπή του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πράξη που θα έχει αρνητικές συνέπειες για τη Σοβιετική Ένωση. Τηλεγραφήματα τέλος που ήρθαν πριν από λίγα λεπτά λένε ότι ο απομακρυνθής πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ παρουσίασε υψηλή πίεση κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξοχικό του στην Κρυμαία, αλλά δεν αποκλείεται το απόγευμα να συναντηθεί με ηγέτες του κοινοβουλίου. Την πληροφορία αυτή έδωσε στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ο Ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάνδρ Ρούτσκοϊ. Και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Στη Χάγη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΟΚ συσκέπτονται από το πρωί με μοναδικό θέμα την εξέταση των εξελίξεων στη Σοβιετική Ένωση. Ακούμε την ανταπόκριση της απεσταλμένης μας στη Χάγη, Μένιας Παπαδοπούλου. Μετά την αρχική αμηχανία και επιφυλακτικότητα εναντί των δραματικών εξελίξεων στη Σοβιετική Ένωση, η Κοινοτική Ευρώπη έστειλε σήμερα ένα έντονο μήνυμα προς το νέο καθεστώς της Μόσχας, αλλά και προς τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας και τη διεθνή κοινή γνώμη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 12, που συνεδριάζουν εκτάκτως στη Χάγη, έδρα της Κοινοτικής Προεδρίας, καταδίκασαν έντονα την απομάκρυνση του Γκορμπατσόφ από την εξουσία ως πράξη αντισυνταγματική και κατάφορη παραβίωση των υποχρεώσεων της Σοβιετικής Ένωσης στο πλαίσιο της Χάρτας των Παρισίων και της τελικής πράξης του Ελσίνκη. Είναι ραγδαίες, έχουμε ήδη τον πρώτο νεκρό στη Μόσχα, αμέσως στο Γιάννη Συνοδεινό. Τα νεότερα από το δράμα της Μόσχας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και όπως πληροφορηθήκαμε μέσω της Ευρωβιζιόν, αυτός είναι δημοσιογράφος. Δεκάδες τραυματίστηκαν πριν από λίγο, κοντά στο κτίριο όπου στεγάζεται η Βουλή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θωρακισμένα οχήματα, είναι εικόνες που πήραμε πριν από λίγο. Θωρακισμένα οχήματα του Σοβιετικού στρατού έπεσαν πάνω στα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι υπερασπιστές του κτιρίου. Είναι εικόνες που παίρνουμε τώρα, ζωντανές, από τη Μόσχα. Είναι το δράμα της Σοβιετικής πρωτεύουσας. Ο ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός Echo Moskva μετέδωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε σε την ανταλλαγή των πυροβολισμών και όπως είπαμε είναι δημοσιογράφος. Περισσότερα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε για άλλα θύματα, αλλά όλες οι ενδείξεις με βάση τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων ειδήσεων είναι ότι επίκειται από στιγμή σε στιγμή γενική επίθεση στρατευμάτων που είναι πιστά στους νέους σκληροπυρηνικούς ηγέτες του Κρεμλίνου. Πριν από λίγο, ο αντιδήμαρχος του Λένιγκραν δήλωσε στο Ρόιτερ ότι οι σοβιετικά στρατεύματα συγκεντρώνονται έξω από την πόλη και κάλεσε τους πολίτες της να την υπερασπίσουν, καθώς και τους μεταρρυθμιστές ηγέτες που έχουν κλειστεί στο Δημαρχείο. Επαναλαμβάνουμε, οι εικόνες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι παρμένες έξω από το κτίριο της Ρωσικής Βουλής. Είναι αποκλειστικές για την ΕΤ-1. Ρώσοι με όπλα στα χέρια ετοιμάζονται να υπερασπίσουν τους ηγέτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Προηγουμένως είχαμε και εικόνα με τον Μπορίς Γέλτσιν, τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που όλη την ημέρα χτες βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με δυτικούς ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush του τηλεφώνησε 2 φορές και του είπε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειές του να επαναφέρει στην εξουσία τον πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Μπορίς Γέλτσιν είπε ότι οι σκληροπυρηνικοί που κατέλαβαν την εξουσία, νέα πλάνα, στο Κρεμλίνο, θα αντιδράσουν, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα δεν κινδυνεύουν μόνο να χάσουν τις καρέκλες τους, αλλά να συλληφθούν και να περάσουν από στρατοδικείο. Βλέπουμε εδώ πολίτες της Μόσχας να έχουν ανέβει πάνω σε άρμα μάχης
και προφανώς να προσπαθούν να πείσουν τους στρατιώτες να σταματήσουν. Είναι ζωντανές εικόνες που παίρνουν αποκλειστικά τώρα από τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Ο λαός, ο σοβιετικός λαός, προφανώς ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Ρώσου Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν να αντιταχθεί όπως μπορεί εναντίον των σοβιετικών δυνάμεων, εναντίον των δυνάμεων που ελέγχονται προφανώς αυτή, ή που υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή προφανώς την οκταμελή επιτροπή έκτακτης ανάγκης, και αυτή τη στιγμή έχουν σκαρφαλώσει πάνω σε ένα άρμα μάχης και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το σταματήσουν. Και εδώ βλέπουμε μέσα, εδώ είναι οι εικόνες που πήραμε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά, και βλέπουμε άνδρες, ένοπλους Ρώσους, οι οποίοι έχουν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να οχυρώσουν το εσωτερικό του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η Ρωσική Βουλή. Ένοπλοι τους βλέπουμε με τα όπλα στα χέρια, προσπαθούν, και στρατιώτες που είναι πιστοί στη ρωσική ηγεσία ετοιμάζονται, περιμένουν προφανώς κάποια επίθεση από τις σοβιετικές δυνάμεις. Αντιασφυξιογόνες μάσκες, και ήταν οι τελευταίες εικόνες που πήραμε, Γιάννη, ζωντανές μέσω της Ευρωβιζιών. Ήταν πράγματι συγκλονιστικές οι εικόνες. Έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις μετά την έναρξη των πυροβολισμών από την διεθνή κοινότητα. Τις μόνες αντιδράσεις που είχαμε ήταν από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Χαβιέρ Πέρες Δε Κουέγιαρ, ο οποίος έλυσε την σιωπή του και ζήτησε, κοίταξε εδώ τι γίνεται, Γιάννη, πως ο κόσμος έχει επιτίθεται, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κινητοποιήσει ένα άρμα μάχης. Να πούμε ότι και αυτές οι εικόνες είναι ζωντανές, μας έρχονται αυτή την ώρα από την Μόσχα. Παίρνουμε συνέχεια εικόνες από τα δραματικά γεγονότα τα οποία εξελίσσονται σε εξέλιξη στη Μόσχα. Με κάθε τρόπο οι νεαρίστικοι, κυρίως Ρώσοι πολίτες, προσπαθούν να σταματήσουν τα άρματα μάχης. Παρακολουθούμε σκηνές, επαναλαμβάνω, που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και θωρακισμένα εδώ οχήματα προσπαθούν να χτυπήσουν και να ανοίξουν κάποιο δρόμο, κάποια δίωδο ανάμεσα από λεωφορεία τα οποία έχουν στήσει. Και αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που πήραμε γύρω στις 1.30 από το κέντρο της Μόσχας, και βλέπουμε ένα θωρακισμένο όχημα να έχει πάρει φωτιά, προφανώς μετά από κοκτέιλ Μολότοφ που του έριξαν οι νεαροί υπερασπιστές του κτηρίου της Ρωσικής Βουλής. Αυτά είχαμε ως τώρα. Από τις βαλτικές χώρες έχουμε κάτι. Η βασική είδηση είναι ότι η Εσθονία κήρυξε απόψε την ανεξαρτησία της και ότι μέσα στο 1992 θα διανεγηθούν κοινοβουλευτικές εκλογές. Και όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα τα πράγματα αρχίζουν και χοντρένουν, όπως λέμε, στη Σοβιετική Ένωση. Η Εσθονία αυτή τη στιγμή θεωρεί τον εαυτό της ως εντελώς ανεξάρτητο κράτος και ότι δεν ανήκει πλέον στην Σοβιετική Ένωση. Είναι πάρα πολύ πιθανό να ακολουθήσουν η Λετωνία και η Λιθουανία, όπου όμως ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή σπέθουν να καταλάβουν τις μεγαλύτερες πόλεις αυτών των δύο χωρών της Βαλτικής. Όπως είπανε οι ηγέτες της Εσθονίας, τους δίδεται σήμερα μοναδική ευκαιρία να προωθήσουν τις διαδικασίες για την ανεξαρτησία τους, όπως τους είχε γίνει, όπως είχε δοθεί στην δεκαετία του στις αρχές δεκαετίας του 1900, γύρω στο 1918, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπουμε εδώ πέρα πάνω από μία γέφυρα νεαρούς πολίτες της Μόσχας να εκδοξεύουν ό,τι έχουν στη διάθεσή τους εναντίον μονάδων εναντίον αρμάτων μάχης που προφανώς ετοιμάζονται και αυτά να καταλάβουν την θέσεις γύρω από το κτίριο της Ρωσικής Βουλής. Και αυτές είναι απευθείας εικόνες. Και αυτές είναι οι εικόνες που παίρνουμε μόλις τώρα. Πλέον τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαιότατα και δεν ξέρουμε πλέον βεβαίως πού θα οδηγήσουν. Και βλέπουμε στο βάθος και φωτιές να έχουν ήδη ανάψει σε διάφορα λεωφορεία με τα οποία οι νεαροί υπερασπιστές του κτηρίου της Ρώσικης Βουλής
προσπάθησαν να υπερασπίσουν και το κτίριο αλλά και τους Ρώσους ηγέτες και τον Ρώσο πρόεδρο, τον Μπόρις Γέλτσιν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η εμφανής αντίδραση στους σκληροπυρηνικούς της νέας κατάστασης πραγμάτων στη Σοβιετική Ένωση. Είχαμε και μια αφανή ή έμεση, θα την έλεγα, το πρωί όταν οι κομμουνιστές βουλευτές, η πλειοψηφία, αρνήθηκε να δεχθεί πρόταση για την καθαίρεση του. Για την καθαίρεση από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Που θα πρέπει να επαναλάβουμε εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο Σοβιετικός Πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αν θέλουμε να κάνουμε, Γιάννη, να πούμε δύο λόγια για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, διότι βεβαίως όλος ο κόσμος θα ρωτάει, μα καλά, πού βρίσκεται, είναι ζωντανός, δεν είναι ζωντανός. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μπήκε στο αεροπλάνο που τον περίμενε, στο δικό του αεροπλάνο, το οποίο βρισκόταν στην Κρυμαία και έφτασε στην Σοβιετική πρωτεύουσα, τη Μόσχα, όπου όμως τον εμπόδισαν να πάει στο κτίριο της Σοβιετικής Βουλής. Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό στην Κρυμαία και ότι δεν επιτρέπεται να τον πλησιάσει αυτή τη στιγμή κανείς. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα της επίθεσης, θα λέγαμε, εισαγωγικά, ενός θωρακισμένου οχήματος πάνω σε ένα λεωφορείο. Και βλέπουμε πάλι την προσπάθεια ορισμένων νεαρών να καταλάβουν ένα άρμα μάχης. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες ειδήσεις που έχουμε, είναι εχμάλωτος στην ουσία της KGB. Μαζί του βρίσκονται η γυναίκα του, Ραΐσα Γκορμπατσόβα, καθώς και επίσης δύο γραμματείς του και ο υπεύθυνος για την ασφάλειά του, στρατηγός Μεντέτσβε. Επίσης έχουμε μάθει ότι ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μπεσμέρνιχ, επέστρεψε στη Μόσχα, αλλά όπως ανακοίνωσαν οι σοβιετικές αρχές που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαινομενικά την κατάσταση, αρρώστησε και ότι έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Είναι, φαίνεται, πολύ της μόδας τώρα που γίνονται τόσο δραματικά γεγονότα να δηλώνουν ασθένεια ορισμένοι από τους πρωτεργάτες, θα λέγαμε, των τραγικών στιγμών, των δραματικών γεγονότων που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, που τα βλέπουμε ζωντανά στη Σοβιετική πρωτεύουσα, στη Μόσχα. Είναι απορία άξιον με τι ευκολία ανακοινώνεται η ασθένεια του ενός και του άλλου. Του ενός και του άλλου, ναι. Αυτά είχαμε, κυρίες και κύριοι, ως τώρα. Μείνετε κοντά μας, μείνετε κοντά στην ΕΡΤ, θα έχουμε και άλλες ειδήσεις από τα δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μόσχα. Ευχαριστούμε. Και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, για να παρακολουθούμε μαζί σας τις εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση. Δεν είχαμε κλιμάκωση της ανταλλαγής των πυροβολισμών που ωστόσο στήχησε τη ζωή σε κάποιους ανθρώπους, σε τρεις πολίτες. Επεισόδια όμως σημειώνονται στο κέντρο της πόλης και θα δούμε στη συνέχεια αποκλειστικές εικόνες που μας έρχονται από τη Μόσχα. Την ίδια ώρα, η μία μετά τις άλλες, οι δημοκρατίες στάζονται στο πλευρό του Γέλτσιν, ενώ ο αντίκτυπος της ανατροπής του Κορμπατσόφ, που ήταν ισχυρός στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, έχει τις πρώτες επιπτώσεις. Θα δούμε όλα αυτά τα γεγονότα από τον Γιάννη Συνοδεινό, που είναι και πάλι κοντά μας. Οι ειδήσεις από τη Μόσχα μας έρχονται με ταχύτατο ρυθμό και είναι τραγικές. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται η Ρωσική Βουλή. Φωτογράφος του πρακτορείου Ρόιτερ δήλωσε ότι οι τρεις αυτοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από άρματα μάχης του Σοβιετικού στρατού. Ο θάνατός τους ανακοινώθηκε ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι θα εκδηλωθεί από στιγμή σε στιγμή γενική επίθεση από τα στρατεύματα που είναι πιστά στους νέους σκληροπυρηνικούς ηγέτες του Κρεμλίνου. Ανταποκριτές του πρακτορείου Ρόιτερ, που βρίσκονται πολύ κοντά στην περιοχή όπου εκτελήσονται τα δραματικά γεγονότα, μετέδωσαν ότι η ανταλλαγή των πυροβολισμών διάρκεσε 30 λεπτά. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιος ήταν ο σκοπός των πυροβολισμών και αν αντιπροσώπευαν μεμονωμένο επεισόδιο ή αν ήταν η αρχή της επίθεσης που αναμενόταν από αρκετές ώρες. Ο ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός Echo Moskvy επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και ότι τραυματίστηκαν 10 στη διάρκεια ανταλλαγής των πυροβολισμών. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπόρις Γέλτσιν, είναι αποκλειστικές εικόνες που έχει η ΕΡΤ με την συνεργασία της Ευρωβουλής. Εμφανίστηκε πριν από λίγο, συντετριμμένος από τα δραματικά γεγονότα που γίνονταν έξω από το κτίριο της Ρωσικής Βουλής.
Γύρω του υπάρχουν δεκάδες οπαδοί του με όπλα στα χέρια. Ο Γέλτσιν, που είναι επικεφαλής όλων αυτών που αντιτίθενται στη νέα οκταμελή Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, έχει τώρα τη συμπαράσταση των ηγετών της Ουκρανίας και του Καζακστάν, που είναι η δεύτερη και η τρίτη πιο ισχυρές από τις 15 Σοβιετικές Δημοκρατίες. Ο Γέλτσιν, που το τηλεφώνησαν το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush και ο Βρετανός πρωθυπουργός John Major, διακήρυξε ότι θα πολεμήσει μέχρι σκάτων. Μετά τους πρώτους πυροβολισμούς έξω από το κτίριο της Ρωσικής Βουλής, ο Ρώσος αντιπρόεδρος Αλεξάνδερ Ρούτσκοϊ κάλεσε τους υπερασπιστές του κτιρίου να πυροβολούν χωρίς προειδοποίηση στην περίπτωση επίθεσης. Όπως είπε, περιμένει επίθεση από τις δυνάμεις της KGB. Η Εστονία, μία από τις τρεις δημοκρατίες Βαλτικής, ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα την πλήρη και την άμεση ανεξαρτησία της από τη Μόσχα. Το Ρόιτερ σχολίασε ότι πρόκειται για άλλη μία πρόκληση προς την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, που τα μέλη της είναι σκληροπυρηνικοί, του στρατού, της KGB και του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Αλέξος ο Δεύτερος, έκανε έκκληση στους σκληροπυρηνικούς να επιτρέψουν στον πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχάλη Γκορμπατσόφ, να μιλήσει στο σοβιετικό λαό. Πριν από λίγο, το Ρόιτερ μετέδωσε ότι οι τρεις άνθρωποι που σκοτώθηκαν απόψε ήταν οπαδοί του Ρώσου ηγέτη Μπόρις Γέλτσιν. Το πρωί, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush εγκομίασε και πάλι τον Μιχάλη Γκορμπατσόφ, αλλά ορισμένοι αναλυτές της Ουάσιγκτον δήλωσαν ότι ίσως να καθυστέρησε σημαντικά. Επίσης αμφισβήτησαν την πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης, που ήταν δισταχτική στο θέμα της υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το πρακτορείο Ρόιτερ σχολίασε ότι η πολιτική αυτή ίσως να ενθάρρυνε τους σκληροπυρηνικούς της Σοβιετικής Ένωσης. Νέες πληροφορίες από τη Μόσχα αναφέρουν ότι άρματα μάχης επιχειρούν να διασπάσουν οδοφράγματα στο κέντρο της πόλης. Τα πλήθη τους ρίχνουν κοκτέιλ μολότοφ και αρκετά φορακισμένα οχήματα πήραν φωτιά και εγκαταλείφθηκαν από τα μέλη των πλεωμάτων τους. Πριν από λίγο, η Τσεχοσλοβακία απαγόρευσε στους σοβιετικούς πολίτες που ζουν στη χώρα να μετακινούνται μέσα στα σύνορά της. Η απόφαση πάρθηκε μία μέρα πριν από την 23η επέτειο της εισβολής στη Τσεχοσλοβακία που συνέτριψε τις μεταρρυθμίσεις του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ. Το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky έδειξε σκηνές σύγχυσης, καθώς τα πλήθη έβριζαν τους στρατιώτες που είναι πιστοί στους σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Τηλεοπτικά συνεργεία τράβηξαν εικόνες τραυματισμένου ανθρώπου που τον μετέφεραν από λεωφόρο σε διπλανό δρόμο. Σοβιετικός δημοσιογράφος που μίλησε στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι από τη Μόσχα επιβεβαίωσε το θάνατο των τριών ανθρώπων και είπε ότι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν και άλλοι. Νεαροί σε έξαλλη κατάσταση έριξαν κοκτέιλ μολότοφ και πέτρες στα άρματα μάχης και μερικά από αυτά πήραν φωτιά. Οι υπερασπιστές του κτηρίου της Ρωσικής Βουλής έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία και δημιούργησαν πύρινη ζώνη για να εμποδίσουν τα άρματα μάχης από το να πλησιάσουν στη Βουλή όπου έχει καταφύγει ο Μπόρις Γέλτσιν. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα που έχουμε από τη Μόσχα. Μείνετε κοντά μας σε λίγο, σε μισή ώρα περίπου θα έχουμε και το τελευταίο μας δελτίο με ό,τι νεότερο υπάρχει από την κρίση στη Σοβιετική Ένωση και βέβαια στη Μόσχα. Κυρίες και κύριοι, τα δραματικά γεγονότα επεκτείνονται από τη Μόσχα και στις δημοκρατίες της Βαλτικής. Η Εστονία, όπως ήδη σας έχουμε πει, ανακήρυξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Πριν από λίγο, σοβιετικοί στρατιώτες συνέλαβαν τον πρωθυπουργό της Λετωνίας Ίβαρ Κότμανης, αφού πρώτα περικύκλωσαν το κτίριο όπου στεγάζονται τα κυβερνητικά γραφεία και διέταξαν τους υπερασπιστές του να καταθέσουν τα όπλα ή να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να τους εκτελέσουν. Σοβιετικά στρατεύματα ελέγχουν το κτίριο όπου στεγάζονται το ραδιόφωνο και η τηλεόραση της Λετωνίας και έχουν κόψει τις επικοινωνίες με την πρωτεύουσα της Λετωνίας στη Ρίγα. Αλλά τι γίνεται στη Μόσχα, ο λόγος στο Γιάννη Σενδυνό. Εκατοντάδες νεαροί εκτοξεύουν κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αρμάτων μάχης των Σοβιετικών δυνάμεων που είναι πιστές στους σκληροπυρηνικούς που κατέλαβαν την εξουσία στο Κρεμλίνο. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες στη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών που κράτησε περίπου μια ώρα. Στρατιώτες που βρίσκονταν μέσα στα άρματα μάχης πυροβόλησαν στον αέρα και οι υπερασπιστές του κτηρίου όπου στεγάζεται η Ρώσικη Βουλή απάντησαν στα πυρά. Μέσα στο κτίριο της Βουλής βρίσκεται ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπόρις Γέλτσιν, που χτες το βράδυ διακήρυξε ότι θα παραμείνει εκεί ως το τέλος.
Οι σκληροπυρηνικοί του Κρεμλίνου απαγόρευσαν την κυκλοφορία από τις 11 χθες το βράδυ ως τις 5 σήμερα τα ξημερώματα. Ήταν η τελευταία τους απόφαση μετά τις αποσυγκλονιστικές στιγμές που εκτελήθηκαν στη Μόσχα και στο Λένιγκραντ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σε κεντρικές πλατείες και εκδήλωσαν την υποστήριξή τους στον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και στον Μπορίς Γέλτσιν. Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης είναι παράνομες και ότι δεν τις αναγνωρίζει. Επίσης ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει αυτός τον έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη ρωσική επικράτεια. Ο Γκενάντι Γιαννάγεφ ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι οι διαταγές του Γέλτσιν δεν έχουν καμία ισχύ και του ζήτησε να υπακούει στις εντολές της Επιτροπής. Πριν από λίγο, Μοσχοβίτες με τηλεβόες κατάφεραν να διαπραγματευτούν κατάπαυση του πυρός και τα άρματα μάχης αποσύρθηκαν από την περιοχή του κτηρίου της Ρωσικής Βουλής. Άλλα 5 άρματα μάχης έχουν καταστραφεί. Σε απόσταση 100 μέτρων βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ, όπου αύριο φτάνει εκεί ο νέος πρεσβευτής Ρίτσαρντ Στράους. Όπως μετέδωσε πριν από λίγο το προφορείο Reuters, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι σοβιετικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν νέα επίθεση εναντίον της Ρωσικής Βουλής. Έδρα της αντιπολίτευσης στους νέους ηγέτες που τη φυλάσσουν όλη τη νύχτα τουλάχιστον 20.000 οπαδοί του Μπορίς Γέλτσιν. Οι σημερινές ήταν οι πρώτες συγκρούσεις από τότε που ανατράπηκε ο πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ σε πραξικόπημα που συγκλώνησε τον κόσμο και που οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση στη χειρότερη πολιτική της βία για δεκαετίες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι τελευταίες μας ειδήσεις από τη Μόσχα και τα δραματικά γεγονότα που γίνονται εκεί. Η ΕΤ υπερηφανεύεται που ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που μετέδωσε και την έναρξη των συγκρούσεων αλλά και εικόνες τους. Καλό ξημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με δραματικό τρόπο κατέρευσε 2 ημέρες μετά την εκδήλωσή του το πραξικόπημα στη Σοβιετική Ένωση. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ επιστρέφει στη Μόσχα για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ τα μέλη της οκταμελούς επιτροπής που επιχείρησαν να τον ανατρέψουν θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με ανεξακρίβωτες πληροφορίες, ο στρατάρχης Γιαζόφ, υπουργός Εθνικής Άμυνας, αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ως χθες μέλος της ομάδας των πραξικοπηματιών, αυτοκτόνησε σήμερα. Τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ανέλαβε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπορίς Γέλτσιν, το άστρο του οποίου ανέρχεται ραγδαία στο διεθνές πολιτικό στερέωμα. Ο σοβιετικός λαός που αντιστάθηκε ενεργά στο πραξικόπημα πανηγυρίζει στους δρόμους των μεγάλων πόλεων από όπου έχουν ήδη αποσυρθεί τα άρματα μάχης. Ρόλο καταλήτη στις ραγδαίες εξελίξεις έπαιξε η διεθνής κατακραυγή και καταδίκη του πραξικοπήματος, η οποία για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια υπήρξε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ομόφωνη. Τα τελευταία νέα από τη Μόσχα ακούμε από τον Γιάννη Συνοδεινό. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush κατάφερε τελικά και επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος αναλαμβάνει και πάλι την εξουσία στη Σοβιετική Ένωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πιστές στο Σύνταγμα Δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης και η ελευθερία και η δημοκρατία επιστρέφουν. Ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του, στο αεροδρόμιο της Κρυμαίας και επιστρέφει στη Μόσχα. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με σοβιετικό δημοσιογράφο στο Ρωσικό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι η ζωή του είναι εκτός κινδύνου. Νωρίτερα, το Σοβιετικό Κοινοβούλιο αποκατέστησε επίσημα τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ως πρόεδρο της χώρας. Επίσης, πρότεινε να αρχίσει ανάκριση για την Οκταμελή Επιτροπή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης που τον ανέτρεψε. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε στη Μόσχα ότι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα άρχισε ανακρίσεις για τις πράξεις αυτών που επιχείρησαν να ανατρέψουν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τις ενέργειές τους παράνομες και εγκληματικές εναντίον του κράτους. Την επιτροπή που με τις ενέργειές της προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελούσαν ο αρχηγός της KGB Βλαντιμίρ Κριούτσκοφ, ο υπουργός Άμυνας Δμήτρη Γιαζόφ, ο υπουργός Εσωτερικών Μπορίς Πούγκο, ο πρωθυπουργός Βαλεντίν Παυλόφ, ο Όλεγ Μπακλάνοφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, ο Βασίλη Σταροντούπτσεφ, πρόεδρος της Αγροτικής Ένωσης της Σοβιετικής Ένωσης, και ο Τιζιάκοφ, πρόεδρος της Ένωσης Κρατικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Σοβιετικής Ένωσης. Το Σοβιετικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε πριν από λίγο ότι στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα, θα δοθεί συνέντευξη τύπου για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και είναι προφανώς ότι θα μιλήσει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, Αλεξάνδερ Μπεσμέρτνιχ,
δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εξωτερική πολιτική, όπως τη χάραξε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, θα συνεχιστεί χωρίς την παραμικρή παραλλαγή. Οι δηλώσεις του προφανώς αποσκοπούσαν στο να καθησυχάσουν την Ουάσιγκτον, που με εύλογη ανησυχία παρακολουθούσε τις τελευταίες 48 ώρες τις εξελίξεις στη Μόσχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του Μπορίς Γέλτσιν, πρόεδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όπως είπε, χάρη σε αυτόν και στη γενναιότητά του, φαίνεται πως απέτυχε το πραξικόπημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φανερά κουρασμένος από την ολονυχτία στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η κατάσταση στη Μόσχα φαίνεται κάπως θετικότερη, αλλά η πορεία των γεγονότων παραμένει πολύ ρευστή και αβέβαιη. Ο Μπορίς Γέλτσιν ήταν αυτός που στις δύσκολες ώρες, χτες τα ξημερώματα, διατήρησε την ψυχραιμία του όταν έξω από το κτίριο της Βουλής πεζόταν η τύχη της Σοβιετικής Ένωσης. Οι επιτολείς του έδωσαν εντολή στη λαοθάλασσα που τους προστάτευε να πυροβολήσουν στο ψαχνό τον οποιοδήποτε θα τολμούσε να πλησιάσει το κτίριο. Μετά τη χθεσινή αποτυχία των σκληροπυρηνικών, τα άρματα μάχης που βρίσκονταν κοντά στη Ρωσική Βουλή άρχισαν τα ξημερώματα να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε πως ο Υπουργός Άμυνας, στρατάρχης Δημήτρη Γιαζόφ, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του και ότι διέταξε το στρατό να επιστρέψει στους στρατώνες. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των χθεσινών συγκρούσεων στη Μόσχα. Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι το πραξικόπημα απέτυχε γιατί ο στρατός αρνήθηκε να παίξει ενεργό ρόλο και στη τυπική πλειοψηφία τους οι αξιωματικοί παρέμειναν ουδέτεροι. Άλλοι προσχώρησαν στις δυνάμεις του Ρώσου Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν. Έτσι η Χούντα κατέρευσε ως χάρτινος πύργος. Δεν μπόρεσε να ελέγξει ούτε τη Μόσχα, αλλά ούτε και το Λένιγκραντ, όπου ο μεταρρυθμιστής δήμαρχος Ανατόλη Σόπτσακ κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μπροστά στη λαοθάλασσα, ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής έκανε πίσω. Το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι διαλύθηκε η Επιτροπή Έκθετης Ανάγκης και ότι ήρθησαν οι απαγορεύσεις που είχε επιβάλει. Ο θρίαμβος του Μπορίς Γέλτσιν ήταν μεγάλος. Σήμερα ζήτησε και πήρε την έγκριση της Ρωσικής Βουλής να εμποδιστεί η αναχώρηση των πραξικοματιών. Το Ρωσικό Κοινοβούλιο απίφθινε έκκληση στους Μοσχοβίτες να αποκλείσουν το δρόμο που οδηγεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μόσχας Βλούκοβο και να εμποδίσουν την αναχώρηση των πραξικοπηματιών από την πόλη. Δύο αντιπροσωπείες της Σοβιετικής και της Ρωσικής ηγεσίας έσπευσαν στην Κριμαία, όπου τους περίμενε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Μαζί τους πηγαίνουν και αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Εξάλλου, συνέρχεται αύριο το Προεδρείο του Ανώτατου Σοβιέτ. Θα εξετάσει την κατάσταση που προέκυψε τις τελευταίες ώρες στη Σοβιετική Ένωση. Σοβιετικός βουλευτής δήλωσε στο CNN ότι το πραξικόπημα απέτυχε. Το απόγευμα, έξω από το κτίριο της Ρωσικής Βουλής, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες χριστιανοί και παρακολούθησαν λειτουργία. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκασε το πραξικόπημα και στάθηκε στο πλευρό του Σοβιετικού Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο αρχηγός του Κρεμλίνου ήταν αυτός που την νομοποίησε μετά από δεκαετίες διωγμών. Δεκάδες χιλιάδες Μοσχοβίτες έκαναν διαδήλωση έξω από το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της KGB. Ο πρόεδρος αυτής της οργάνωσης, στρατηγός Κρουτσκόφ, μετήχε στην Οκταμελή Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, αλλά τώρα έχει πάει και αυτός στην Κριμαία για να συναντηθεί με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Η Δημοκρατία της Λετωνίας κήρυξε την ανεξαρτησία της και όλες οι τηλεπικοινωνίες με τις άλλες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης διακόπηκαν. Η κυβέρνηση της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι έκλεισε όλα τα αεροδρόμια για να εμποδίσει τυχόν προσγείωση αεροσκάφους που μεταφέρει τους πραξικοματίες. Αξιωματούχοι στις τρεις δημοκρατίες της Βαλτικής πιστεύουν ότι έδισε το άστρο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, όποια και αν είναι η κατάληξη του πραξικοπήματος, και ότι κυρίαρχος του παιχνιδιού είναι τώρα ο Μπορίς Γέλτσιν. Η διεθνής κοινότητα, στη συντριπτική πλειοψηφία της, υποστήριξε τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ορισμένες όμως αραβικές χώρες επικρότησαν το πραξικόπημα. Πρώτο το Ιράκ, που αξιωματούχοι του ισχυρίστηκαν ότι ο Γκορμπατσόφ τα έπαθε όλα αυτά γιατί πρόδωσε τον αραβικό κόσμο και συμπορεύτηκε με τους Αμερικανούς στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Την ίδια στάση τήρησαν οι Λιβύοι, οι Ιεμένοι και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σε δήλωση του, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναφέρει ότι αποφασιστικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση έπαιξαν η θαραλέα αντίσταση του Σοβιετικού λαού, στην οποία πρωταγωνίστησε ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Ρωσίας Μπορίς Γέλτσιν και η ομόθυμη αντίδραση της διεθνούς κοινωνίας και ιδιαίτερα της ΕΟΚ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοινός στόχος όλων, προσθέτει ο Πρωθυπουργός, ήταν και είναι η αποκατάσταση της συναγματικής νομιμότητας και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που έθεσε σε λειτουργία ο Σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Η ελληνική κυβέρνηση, καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης, που από την πρώτη στιγμή διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της προς την Εκτροπή, εκφράζει βαθιά ικανοποίηση για τις τελευταίες εξελίξεις και εύχεται να εδραιωθεί η πορεία του Σοβιετικού λαού προς τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ο Μπορίς Γέλτσιν, όπως ήδη είπαμε και ακούσαμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που για πολλούς μήνες επέκρινε ευρυμύτατα τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τώρα είναι ο πιο φανατικός υποστηρικτής του Σοβιετικού Προέδρου. Το άστρο του Μπορίς Γέλτσιν ανεβαίνει συνέχεια. Ακούμε την Οντίν Λιναρδάτου. Το πραξικόπημα στη Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, φαίνεται να αλλάζει την πολιτική πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπορίς Γέλτσιν, εμφανίζεται τώρα ως η τελευταία και καλύτερη ελπίδα εναντίον των σκληροπυρηνικών που απομάκρυναν τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ από την εξουσία.
Επί σειρά ετών, η Ουάσιγκτον κρατούσε απόσταση από τον Μπόρις Γέλτσιν, που τον θεωρούσε περισσότερο ταραχοποιό και αντίγραφο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Τα πράγματα όμως άλλαξαν και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους, μετά το πραξικόπημα, είπε για τον Γέλτσιν ότι πρόκειται για άνδρα γενναίο που αντιστέκεται σε στρατιωτική βία. Και γι' αυτό τον σεβόμαστε. Δυτικοί αλλά και σοβιετικοί πολιτικοί αναλυτές δηλώνουν ότι ο λαός είχε υποτιμήσει τον Μπόρις Γέλτσιν ως άνθρωπο αλλά και ως πολιτικό ηγέτη. Τώρα πια είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι αποτελεί σύμβολο της δημοκρατίας, με τη δυτική όμως έννοια του όρου. Δεκάδες χιλιάδες Μοσκοβίτες έχουν κατέβει στους δρόμους της πόλης και ζητοκραβάζουν για την αποτυχία του πραξικοπήματος. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο απεσταλμένος της ΕΤ1 στη Σοβιετική πρωτεύουσα Αργύρης Δινόπουλος, που μας μεταδίδει την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Μόλις έγινε γνωστό ότι το πραξικόπημα κατέρευσε, ζητοκραυγάζοντας σχημάτιζαν με τα δύο δάχτυλα το σήμα της νίκης. Μαζεμένοι γύρω από ραδιόφωνα και ακούγοντας τον ρωσικό ραδιοφωνικό σταθμό, παρακολουθούσαν με κομμένη ανάσα τις εξελίξεις. Έξω από το ρωσικό κοινοβούλιο, το πλήθος άκουγε τους ομιλητές που διαδεχόταν ο ένας τον άλλον στο βήμα. Στις 3 το μεσημέρι άρχισε και η αποχώρηση αρμάτων μάχης και στρατιωτικών οχημάτων από τη Μόσχα. Τα οδοφράγματα όμως παραμένουν, ενώ το απόγευμα πολλοί Μοσχοβίτες πήγαιναν στα οδοφράγματα αυτά για να τραβήξουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο ανταποκριτής της ΕΤΕΝΑ, Νίκος Χιλάς, στη Γερμανία, μας μεταδίδει τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που έκανε ο στενός συνεργάτης του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, Ανατόλη Γιάκοβλεβ, σε συνέντευξή του στο αυστριακό ραδιόφωνο. Εκ των υστέρων είναι εύκολο να παριστάνει κανείς τον προφήτη. Όμως ο Αλεξάνδρ Γιάκοβλεβ, πρώην σύμβουλος του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, μπορεί να αποδείξει ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα τη δημοσιότητα για το επικείμενο πραξικόπημα με την αποχώρησή του την περασμένη Παρασκευή από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε μια σημερινή συνέντευξή του στην αστριακή τηλεόραση, ο Γιάκοβλεβ αποκάλυψε ότι είχε αναφέρει στον Γκορμπατσόφ ακόμα και τα ονόματα των πραξικοπηματιών. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο, ήταν η απάντηση του Γκορμπατσόφ, επειδή είναι ανίκανοι και δειλοί. Ο Γκορμπατσόφ είχε προφανώς άδικο. Αυτή τη στιγμή ωστόσο που το πραξικόπημα έχει καταρρεύσει, δεν έχει και πολύ σημασία το ποιος είχε δίκιο. Τώρα είναι η στιγμή της μεγάλης ανακούφισης, όπως φάνηκε και από τη συγκέντρωση στην πλατεία Βέντερσλατ της Πράγας. Ο αρχικός στόχος της συγκέντρωσης ήταν η 23η επέτειος της εισβολής των στρατευμάτων του Συμφώνου της Βασοβίας στη Τσεχοσλοβακία. Μόλις όμως ο πλήθος άκουσε από την τηλεόραση τα νέα από τη Μόσχα, ξέσπασε σε ιαχές υπέρ του Γκορμπατσόφ. Ανάλογη εξέλιξη είχε και μια συγκέντρωση στο Βερολίνο. Παντού υπάρχει τώρα η αίσθηση ότι πρόκειται για μια κοινή νίκη υπέρ της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, παίρνει όλα τα μέτρα για να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη στη χώρα στις επόμενες ώρες. Ο κύριος Γκορμπατσόφ είπε σε στενό συνεργάτη του πως βρίσκεται σε άρεστη κατάσταση για σκληρή εργασία και ζήτησε από την κυβέρνηση να συγκεντρωθεί στα καθήκοντά της και πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα και να αποκαταστήσει την ένωμη τάξη. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ αναμένεται στη Μόσχα από στιγμή σε στιγμή. Η απόπειρα του πραξικοπήματος κατέρευσε σήμερα και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πήρε και πάλι το τιμόνι της χώρας στα χέρια του λιγότερο από 3 ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από τους σκληροπυρηνικούς. Παγκόσμιοι ηγέτες χαιρέτησαν την ήττα των σκληροπυρηνικών ως νίκη της δημοκρατίας και επένεσαν το κουράγιο του Σοβιετικού λαού. Οι ηγέτες του πραξικοπήματος υποτίμησαν τη δύναμη του λαού, υποτίμησαν τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν, που είχε εκφράσει φόβους ότι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ίσως να είχε σκοτωθεί, δήλωσε πως η αποτυχία του πραξικοπήματος απέδειξε ότι οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη Σοβιετική Ένωση έχουν πετύχει. Αλλά ο Αλεξάνδερ Γιάκοβλεβ, πρώην μέλος του Πολιτικού Γραφείου, που την Παρασκευή είχε προειδοποιήσει ότι επρόκειτο να γίνει σταλινικό πραξικόπημα, δήλωσε πως υπεύθυνος για το πραξικόπημα είναι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, γιατί είχε προδότες για συνεργάτες του. Ο Γιάκοβλεβ, βασικός αρχιτέκτονας της Περεστρόικας, δήλωσε πως το δίδαγμα από το αποτυχημένο πραξικόπημα είναι πως ο μόνος δρόμος για τη Σοβιετική Ένωση ονομάζεται εκδημοκρατισμός.